αρχίσουμε τις συνδέσεις μας με Κύπριους του Λιβάνου και άλλους αξιωματούχους. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Κάνω αρχή με μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, όπου οι αρχές του Λιβάνου δίνουν, Χρήστο, περιθώριο 4 ημερών στους ερευνητές για να αποδοθούν ευθύνες εκεί και όπου πρέπει να αποδοθούν. Πρόκειται για μια τραγωδία, όπως είπες και εσύ, μια εθνική τραγωδία στη γειτονική Βηρυτό, στον Λίβανο, όπου η αλήθεια να λέγεται είναι ότι δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν αυτό που συνέβη στον Λίβανο. Οι διαδοχικές εκρήξεις μεγάλης ισχύος που σημειώθηκαν την περασμένη Τρίτη ισοπαίδωσαν την πολύπαθη Βηρυτό. Ώρα με την ώρα το ανθρώπινο δράμα μεγαλώνει. Διαπιστώνεται όλο και πιο πολύ το μέγεθος της καταστροφής. Και δυστυχώς, Χρήστο, μακραίνει και η μαύρη λίστα του θανάτου. Ο πιο πρόσφατος επίσημος απολογισμός μετράει 137 νεκρούς. Τουλάχιστον 5.000 είναι οι τραυματίες, μεταξύ αυτών και 3 Κύπριες και 5 Έλληνες. Ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των αγνοωμένων. Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύχθηκε για τα θύματα της τραγωδίας. Μάχη με τον χρόνο δίδουν τα σωστικά συνεργεία στα συντρίμμια στις ισοπεδωμένες συνοικίες, αναζητώντας ανθρώπους που έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα ερείπια. Με τον χρόνο να είναι εναντίον τους, καθώς όσο περνάει η ώρα, οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων δυστυχώς εξανεμίζονται. Ωστόσο, Χρήστο, το μάτι στην ελπίδα κλείνει μια είδηση της τελευταίας στιγμής, όπου κοριτσάκι 4 ετών διασώθηκε κάτω από τα χαλάσματα μετά από 24 ώρες. Να αναφέρουμε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 2 εβδομάδες στην πόλη της Βηρυτού, ενώ παρέδωσε τον έλεγχο της ασφάλειας της πρωτεύουσας στον στρατό. Ζήτησε παράλληλα να τεθεί σε κατοίκον περιορισμό κάθε πρόσωπο που εμπλέκεται στην αποθήκευση των τόνων νητρικού αμμονίου που σκόρπισαν τον θάνατο. Το σοκ και η σύγχυση, Γεωργία, που ακολούθησε τη πολύ νεκρή έκρηξη, καταγράφεται στις εικόνες ολέθρου που παρακολουθούμε. Εικόνες που συγκλονίζουν. Είναι τεράστιο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι το μέγεθος της καταστροφής στη γείτονα χώρα. Ακριβώς. Είναι εικόνες που μιλούν από μόνες τους. Η χώρα πλέον έρχεται αντιμέτωπη εκτός από την υγειονομική κρίση και με επισητιστικό πρόβλημα, καθώς τα σιλόφυλαξη στρατηγικών αποθεμάτων σιταριού χάθηκαν. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να καταγραφούν και μεγάλες ελλείψεις σε τρόφιμα, με τη χώρα να διαθέτει αποθέματα σιταριού μόλις για ένα μήνα, καθώς καταστράφηκε το 85% στις αποθήκες. Σε ακτίνα μάλιστα αρκετών χιλιόμετρων από το επίκεντρο της καταστροφής, όλα τα κτίρια υπέστησαν ζημιές. Η Βηρυτός μοιάζει με πόλη που χτυπήθηκε από πυρηνική βόμβα ή υπέστη εκτεταμένο βομβαρδισμό εν καιρό πολέμου. Υπολογίζεται, Χρήστο, πως μέχρι στιγμής 300.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι, αφού σχεδόν το 50% της πόλης έχει καταστραφεί. Ο Ερυθρός Σταυρός του Λιβάνου δημιούργησε προσωρινά καταφύγια για να στεγάσει έως και 1.000 οικογένειες. Ένας πολύ μικρός αριθμός, 1.000 οικογένειες, 300.000 είναι οι άστεγοι αυτή τη στιγμή, εξού και η βοήθεια που συλλέγεται από πολλές χώρες του εξωτερικού. Την ίδια ώρα είναι δραματική και η κατάσταση στα νοσοκομεία της πόλης, Γεωργία, έτσι. Τα οποία, επιβαρημένα από την οικονομική κρίση και την επέλαση της πανδημίας του κορονοϊού, πασχίζουν να περιθάλψουν τους χιλιάδες τραυματίες. Όπως ανακοινώσαμε πριν, πρόκειται για 5.000 τραυματίες. Αδυνατούν όμως τα νοσοκομεία να τα βγάλουν πέρα, έχοντας να αντιμετωπίσουν τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων, ιατρικές κλίνες, ενώ μεγάλη είναι και ανάγκη για αίμα. Σε 3 με 5 δισεκατομμύρια εκτιμώ οι ζημιές στο λιμάνι, ενώ ο κυβερνήτης της Βηρυτού ανέφερε ότι οι ζημιές που έχει υποστεί η πόλη υπολογίζονται σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε έκτακτη επιχορήγηση ύψους 100 δισεκατομμυρίων λιρών Λιβάνου για τη διαχείριση της χρήσης. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε ακριβώς την καταστροφή, Γεωργία, βάλε μία άνω τελεία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και είναι χαρά μας. Μιλάει για πρώτη φορά τον Λοχία Γιώργο Ριρή, είναι ο επικεφαλής της ομάδας των ανιχνευτικών σκύλων της ΕΜΑΚ που βρίσκονται στη γειτονική Βηρυτό και από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να αναλάβουν καθήκοντα, αφού θα έχουν τα αποτελέσματα του μοριακού ελέγχου για τον COVID-19. Κύριε Ριρή, καλό μεσημέρι από τη Λευκοσία. Ναι, γεια σας. Από χθες φτάσατε στη χώρα. Το πρώτο που κάποιος